Αγαπητοί φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε στην Πολιτεία Πύλη Πολιτών. Πύλη γνώσης και αφύπνισης, γιατί αυτό που λείπει από την πολιτεία που όλοι ονειρευόμαστε είναι ο ενεργός πολίτης. Σήμερα θα συνεχίσουμε μια σειρά, το θέμα μας είναι σε συνέχεια από μια σειρά εκπομπών που έχουμε κάνει εδώ στην Πολιτεία Πύλη Πολιτών, που αναλύεται το σχέδιο δράσης της παγκόσμιας κοινότητας για όλο το πλανήτη, για όλο τον 21ο αιώνα. Όπως θα καταλάβατε πολύ, μιλάμε για την Ατζέντα 21 και βεβαίως έχουμε και σήμερα κοντά μας, καλεσμένο μας, τον υποψήφιο βουλευτή με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, τον κύριο Αντώνη Μπλιάτσο. Κύριε Μπλιάτσο, σας καλωσορίζω ακόμη μία φορά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλησπέρα κύριε Αγγίκα και σε εσάς και στους τηλεθεατές του Έλευσης. Κύριε Μπλιάτσο, συνεχίζουμε αυτό το τεράστιο θέμα. Το έχετε αρχίσει πολλές εκπομπές τώρα και το πάμε ενότητα-ενότητα. Και μάλιστα έχετε ολοκληρώσει εδώ στην Πολιτεία Πύλη Πολιτών και τη δεύτερη ενότητα που μιλήσατε. Γενικώς έχουμε ανοίξει όλα τα θέματα με την πράσινη ανάπτυξη, για την προστασία των οικοσυστημάτων, για τη διαχείριση των υδάτων. Σωστά, μέχρι εδώ? Βεβαίως. Το δεύτερο κεφάλαιο ήταν ουσιαστικά η διατήρηση και διαχείριση των βιολογικών πόρων και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα. Και τα έχετε αναλύσει όλα αυτά και τις ορολογίες που βλέπουμε μέσα στην Ατζέντα 21. Και σήμερα λοιπόν ανοίγουμε την τρίτη ενότητα, κύριε Μπλιάτσο, και βλέπουμε ότι είναι, αφορά την ενίσχυση του ρόλου των μείζωνων ομάδων, όπως τις λένε εδώ, στις γνωστές σήμερα σε όλους μας ΜΚΟ, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τι έχουμε εδώ, κύριε Μπλιάτσο? Βλέπουμε τις ΜΚΟ από το 1992, εδώ επισήμως δηλαδή γίνεται έτσι η εμφάνισή τους? Κυρία Γκέκα, θα σας πω το εξής. Γενικότερα, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι ΜΚΟ, όπως τις αναφέρετε, έχουν πολύ μεγάλη και πολύ βαθιά ιστορία. Σε ένα από τα επόμενα κεφάλαια της Ατζέντας 21, το οποίο πραγματεύεται αποκλειστικά και μόνο τον ρόλο των ΜΚΟ, εκεί θα εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερο και θα ανακαλύψουμε ότι η ιδέα αυτή ξεκίνησε από τον 19ο αιώνα. Είναι πάρα πολύ παλιό, θα το έλεγα, το σχέδιο. Σε κάθε περίπτωση όμως, η ενότητα την οποία ξεκινάμε σήμερα στην Ατζέντα 21, φυσικά έχει να κάνει με την συμμετοχική διαδικασία της κοινωνίας. Εάν μπορούμε να το θέσουμε σε ένα ευρύ πλαίσιο, και όταν αναφέρεται στις μείζωνες ομάδες ή στις μεγάλες ομάδες, εννοεί αντιπροσωπευτικά τμήματα της παγκόσμιας κοινωνίας, αντιπροσωπευτικά τμήματα δηλαδή της παγκόσμιας κοινότητας, τα οποία υποτίθεται ότι έχουν γνώση, έχουν ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα κατά κύριο λόγο της πράσινης και αηπόρου ανάπτυξης. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και όλα τα παρακλάδια τα οποία έχουμε αναλύσει αρκετά στις προηγούμενες εκπομπές, όπως αναφέρονται στα προηγούμενα κεφάλαια. Αυτό το οποίο χρήζει αυτή τη στιγμή διευκρίνησης είναι το εξής. Πώς αυτές οι μεγάλες κοινωνικές ομάδες ή μείζωνες ομάδες είναι διαρθρωμένες? Πώς αντιπροσωπεύονται? Μάλιστα. Υπάρχει κάποια κοινή, ας το πούμε έτσι, κοινός τόπος? Υπάρχει κάποιο κοινό στοιχείο, κοινό σημείο? Θα μπορούσαν κάλλιστα οι κοινωνικές ομάδες, εφόσον αποτελούνται από κοινωνικά σύνολα, να αντιπροσωπεύονται ή να εκπροσωπούνται, θα το έλεγα καλύτερα, από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπου είναι πολύ σωστά. Και ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης, αλλά είναι μέσω της άμεσης εκπροσώπησης των πολιτών. Άρα ποια η ανάγκη, λοιπόν, να εκπροσωπούν, να αντιπροσωπεύομαστε ως πολίτες μέσα από αυτές τις ομάδες? Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα, ότι ναι μεν η Ατζέντα 21 έχει και τοπικό χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι οι οποιοδήποτε οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης απλά είναι υποχρεωμένοι
στο δικό τους μικρό περιβάλλον να εφαρμόσουν τις επιταγές ατζέντας 21, όπως είδαμε σε μια από τις προηγούμενες εποχές και η διαχείριση του πόσιμου νερού. Από την άλλη μεριά όμως, η ίδια η τοπική κοινωνία δεν συμμετέχει ενεργά μέσω της εκλεγμένης αυτοδιοίκησής της, αλλά έχει δοθεί, υποτίθεται, και εδώ βάλτε όσα εισαγωγικά θέλετε, ο ρόλος της εκπροσώπησης της κοινωνίας μέσω συγκεκριμένων μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπως ακριβώς περιγράφεται και στο κείμενο της Ατζέντας 21, όπως ακριβώς περιγράφεται και στον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως περιγράφεται και δίδεται και ένας τύπης ορισμός από την ίδια την Παγκόσμια Τράπεζα. Μπορείτε να επαναλάβετε την τελευταία φράση, όπως περιγράφεται, γιατί κάνατε μία διακοπή. Ναι, όπως περιγράφεται και στο κείμενο της Ατζέντας 21, περιγράφεται και στον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πολύ ωραία. Αν δεν με απατάει, μην το άρθρο 71. Αλλά και δίδεται και ένας τύπης ορισμός των μη κυβερνητικών οργανώσεων από την ίδια την Παγκόσμια Τράπεζα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Η Παγκόσμια Τράπεζα και η ΜΚΟ, θα δούμε μάλλον ότι υπάρχει σχέση. Θα δανειστώ μια λαϊκή παροιμία που λέει «Τι θέλει ελεπούς του παζάρι». Ονοείται προς το παρόν, κύριε Μπλιάτσο. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Αγγίκα, εκ προημίου όλοι οι στόχοι, και όχι μόνο της Ατζέντας 21, γενικότερα όπως τους δημοσιοποιούν εκ προημίου, έχουν την καλή προαίρεση. Σωστά. Έτσι δεν είναι? Από εκεί και πέρα όμως, σε μια δεύτερη ενδελεχή ανάλυση, βλέπουμε διακίνηση τεράστιων ποσών, ηλιγιωδών ποσών. Και τώρα έχουμε και πείρα. Τώρα γνωρίζουμε, γιατί έχουν περάσει τα χρόνια, κύριε Μπλιάτσο, και έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Δεν είναι ότι τα λέμε εμείς τώρα. Έχουν αποδειχτεί μάλλον. Έχουν ακουστεί. Φανταστείτε, κυρία Αγγίκα, ότι είμαστε αυτή τη στιγμή σε θέση να αξιολογήσουμε, να αναλύσουμε και να αποκωδικοποιήσουμε ένα κείμενο το οποίο έχει γραφτεί 30 χρόνια πριν. Πολύ σωστά. Εάν το επιχειρούσαμε, και θέλω να το τονίσω αυτό και το πράττω σε κάθε ευκαιρία, εάν το επιχειρούσαμε αυτό τα χρόνια εκείνα, δηλαδή το 92-93, γενικότερα τη δεκαετία του 90, το πιο εύκολο από όλα θα ήταν να μας βάλουν μια όμορφη ταμπέλα των συνωμοσιολόγων. Διότι ήταν εντελώς διαφορετικό το περιβάλλον, ήταν εντελώς διαφορετικές οι εποχές, ήταν εντελώς διαφορετική όλη η κοινωνία και φυσικά τα προβλήματά της. Σήμερα έχουν ενταθεί κάποια προβλήματα που προϋπήρχαν, έχουν δημιουργηθεί και καινούργια. Σωστά. Μήπως να ολοκληρώνατε, αν θέλατε, αυτό που λέγατε για τον ορισμό, που λέγαμε για την Παγκόσμια Τράπεζα και σας διάκοψα. Για τον ορισμό θα το δούμε, αν μου επιτρέπετε, λίγο παρακάτω. Γιατί στο 23 κεφάλαιο, που είναι το προήμιο όλης της ενότητας, που έχει περίπου στα 8 κεφάλαια, αν δεν απατώμε. Μάλιστα, το βλέπουμε. Αναφέρει, θέλω να δούμε λίγο επιγραμματικά κάποια πράγματα. Όπως στην πρώτη παράγραφο, κρίσιμης σημασίας για την αποτελεσματική εφαρμογή των στόχων, των πολιτικών και των μηχανισμών που έχουν συμφωνηθεί από όλες τις κυβερνήσεις σε όλους τους τομείς του προγράμματος της Ατζέντας 21, θα είναι η δέσμευση και η πραγματική συμμετοχή όλων των κοινωνικών ομάδων. Μάλιστα, το θέτει έτσι τετελεσμένο, κύριε Μπλιάτσο. Μία μικρή παράγραφος, η οποία τι μας λέει? Μας λέει πρώτα ότι οι κυβερνήσεις έχουν συμφωνήσει να εφαρμόσουν την Ατζέντα 21. Μάλιστα. Άρα δεν νοείται κυβερνητικός παράγοντας ο οποίος να αγνοεί ή να παριστάνει ότι αγνοεί την Ατζέντα 21 ή να χαρακτηρίζει αυτόν ο οποίος του απευθύνει την ερώτηση συνωμοσιολόγο ή οτιδήποτε άλλο, ακριβώς. Και το δεύτερο, το οποίο μας λέει αυτή η παράγραφος, είναι ότι οι κυβερνήσεις δεσμεύονται, πέραν από το ότι θα εφαρμόσουν την Ατζέντα 21,
να υπάρχει η πραγματική συμμετοχή των κοινωνικών ομάδων. Τι σημαίνει αυτό, κυρία Αγγίκα, σε απλά ελληνικά? Θέλουν τη συνένεση των πολιτών. Την συνένεση ή τη συνενοχή. Και αυτό. Σε αυτά βεβαίως που γίνουν. Βεβαίως. Και ίσως έτσι, όπως το σκέφτομαι, είναι απαραίτητο, λέει, είναι αναγκαίο αυτό, γιατί γνωρίζουν ότι διαφορετικά, αν επιβάλλονταν διαφορετικά τα πράγματα, θα έπεφτε και το αφήγημα της ψευτοδημοκρατίας που λένε ότι έχουμε. Μπορώ να σκεφτώ κάτι τέτοιο. Αναμφισβήτητα, όλα αυτά συντείνουν στο να νομίζουμε ότι ζούμε σε ένα δημοκρατικό καθεστώς. Ελεύθερο. Να νομίζουμε ότι συμμετέχουμε στις αποφάσεις. Και όταν λοιπόν εγώ συμμετέχω στην απόφαση, όταν το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που πρέπει, αναλαμβάνω και την αντίστοιχη ευθύνη, κυρία Αγγίκα. Λογικό δεν είναι? Και η Ατζέντα 21, κύριε Μπλιάτσο, είναι το, πώς να το πω τώρα, το εγχειρίδιο της ενοχοποίησης του ανθρώπου. Να το πω έτσι, αν δεν ξέρω αν είναι σωστά το παράδειγμα. Πολύ ορθά το θέσατε. Πέραν όλων των άλλων ευχολογίων και πάρα πολύ ωραίο κειμένο το οποίο μας έχουν παραδώσει, αν πάμε στην τέταρτη παράγραφο του προημίου, θα δούμε το εξής. Οι τομείς του προγράμματος που παρατίθενται παρακάτω αφορούν τα μέσα για τη μετάβαση προς μια πραγματική κοινωνική σύμπραξη, για την υποστήριξη κοινών προσπαθειών για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πάλι μια μικρή πρόταση, η οποία κρύβει κάποια άλλα νοήματα. Πρώτα και κύρια επιζητούν την κοινωνική σύμπραξη. Δηλαδή, θέλεις δεν θέλεις, θα συμμετέχεις ή και οθελώς. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η προπαγάνδα και αυτός ο βομβαρδισμός όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Κοινές προσπάθειες και κοινωνική σύμπραξη, για πού? Για την βιώσιμη ανάπτυξη. Όπως αναφέραμε και στα πρώτα κεφάλαια της Ατζέντας 21, κυρία Αγγίκα, αυτή η έρμη βιώσιμη ανάπτυξη εδράζεται σε δύο επιστημονικά δόγματα. Μάλλον σε ένα επιστημονικό δόγμα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί αυτές οι δύο λέξεις στην ίδια πρόταση δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Το επιστημονικό και το δόγμα. Η επιστήμη και το δόγμα είναι δύο πράγματα διαμέτρου αντίθετα. Έτσι. Τι γίνεται όμως εδώ? Παραδεχόμαστε ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι αδιαμφισβήτητο, δηλαδή απαγορεύεται να το αμφισβητήσεις. Και αυτό το λέει και στο νόμο. Και στο νόμο, κύριε Μπλιάτσο, το είχατε αναφέρει. Ήτανε σοκαριστικό το ότι δεν χωράει αμφισβήτηση όλο αυτό. Τέρμα, εδώ. Να θυμίσω στους τηλεθεατές, εάν θέλουν να κάνουν και τη δική τους έρευνα, είναι το άρθρο 24 στο νόμο 2205 του 1994. Πολύ σωστά, για την κλιματική αλλαγή. Η οποία πλέον γίνεται κλιματική καταστροφή, γίνεται κλιματική απειλή και πάει λέγοντας. Και αναμένουμε τώρα τον νόμο για το κλίμα που σε λίγες μέρες θα ψηφιστεί, για να δούμε τι προβλέπει. Έτσι, μην να ξεχνάμε, το δούμε. Μην ξεχνάμε ότι αρχές Νοέμβρη συμμετείχαμε, όπως πάντα συμμετέχουμε σε όλα τα διεθνή φόρουμ, συμμετείχαμε στην COP26 στη Γλασκόβη, όπου έγινε ενδεχομένως μετά την ψήφιση του νόμου να κάνουμε και μια ανάλυση και το τι συνέβη και το παρασκήνιο που είχε η COP26, αλλά και τον να αναλύσουμε και τον νόμο ο οποίος θα έρθει. Μας προειδέασε βέβαια τέλος Αυγούστου ο Πρωθυπουργός μας ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου θα έχουμε νόμο για το κλίμα. Μάλιστα. Μην ξεχνάμε ότι στον πρόσφατο ανασχηματισμό που έγινε στην κυβέρνησή μας, ναι, ναι, η πρώην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μέσω της πανδημίας έγινε Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Πλέον έγινε Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, όχι Προστασίας του Πολίτη. Προσέξτε να δείτε, έχει διαφορά. Εδώ ναι, παίζουμε με τις λέξεις και τις έννοιες. Πάντα. Μπορεί κάποιες φορές να γινόμαστε ιδιαίτερα αναλυτικοί ή κουραστικοί. Αλλά δυστυχώς, κυρία Αγγίκα, με όλα αυτά μας διοικούν και μας επικυριακούν. Έχουμε ένα Υπουργείο. Κύριε Μπλιάτσο. Παρακαλώ. Ολοκληρώστε να πάμε και σε ένα σύντομο διάλειμμα, εκτός αν θέλετε να ολοκληρώσετε μετά. Καταλήγω δευτερόλεπτα. Έχουμε λοιπόν ένα Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, το λεγόμενο πρώην Δημοσίας Τάξεως, και ένα Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής. Αυτός είναι ο επίσημος τίτλος. Και αν θέλετε, πάμε στο διαφημιστικό και συνεχίζουμε. Πολύ ευχαριστώ. Βγαίνουμε για ένα μικρό διάλειμμα και ερχόμαστε πολύ σύντομα κοντά σας. Ήρθε η ώρα της αναγνώρισης. Ο Ελλάνιος Κόσμος 600, πρώτη έκδοση. Ο ιερός κωδικός αριθμός και η δομή, η σύσταση του κόσμου 600. Το μοναδικό βιβλίο βιωματικής ανάλυσης που έχει γραφτεί για την ανθρωπότητα, για να καλύψει και να απαντήσει όλα τα κενά και τα ερωτήματα για τη δημιουργία του κόσμου. Τώρα ήρθε η ώρα. Ορίμασε ο καιρός να εμφανιστεί η ανάλυση και η διάσπαση του Ελλάνιου Κόσμου 600, Αρτέμις Όρας. Ένα βιβλίο μοίησης και αναγνώρισης της αλήθειας, γραμμένο κάτω από συνθήκες ομοιρίας του ίδιου του δημιουργού, 13 Δεκεμβρίου 2018. Όλοι μπορούν να αναγνωρίσουν το μεγαλείο του κόσμου τους ως μοναδικό, αληθινό, δικό τους μεγαλείο, Αρτέμις Όρας. Κάνε την παραγγελία σου τώρα και πάρε στα χέρια σου το βιβλίο «Ο Ελλάνιος Κόσμος 600» με το δικό σου μικρότερο αριθμό σειράς που είναι μοναδικός από την πρώτη έκδοση. Παρήγγειλε το στο www.kosmotheasi.com. Πολιτεία, φίλοι πολιτών, συνέχεια κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Μπλιάτσο. Κύριε Μπλιάτσο, είμαστε ακριβώς στη κουβέντα μας να δούμε τελικά πώς οι ΜΚΟ βάζουν στο παιχνίδι, θα έλεγα έτσι απλά, την κοινωνία. Να δούμε το ρόλο τους πιο συγκεκριμένα, προχωρώντας στη κουβέντα μας. Ο βασικός στόχος του συγκεκριμένου σχεδιασμού, αγαπητή μου κυρία Γκίκα, είναι να δώσει την ψευδέστηση της κοινωνικής συμμετοχής και κοινωνικής σύμπραξης. Το εννοώ με αυτό, ότι είναι απλά μια ψευδέστηση. Κάποιες στιγμές όπου δεν επιτυγχάνεται, υπάρχουν και άλλα όπλα, όπως είναι η ενοχοποίηση της κοινωνίας. Και για να γίνω και πιο σαφής, θυμηθείτε δύο μόνο λέξεις που υπόθηκαν από εν ενεργεία υπουργό μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, πώς άλλαξε το σκεπτικό και την νοοτροπία σχεδόν όλης της ελληνικής κοινωνίας. Μαζί τα φάγαμε. Ακριβώς. Μαζί τα φάγαμε. Αυτή η φράση έχει μείνει, ακριβώς αποτυπώνει αυτό που λέτε, κύριε Μπλιάτσο. Δηλαδή, δεν ακολουθείς πολύτιμο, εντός πολλών εισαγωγικών, η λέξη, δεν ακολουθείς τις επιταγές που σου δίνω. Τώρα θα σε φορτώσω και με ενοχές, για να μην αντιδράσεις, για να θεωρείς εαυτόν υπεύθυνο και όχι θύμα. Έτσι είναι, κύριε Μπλιάτσο, και δεν ξέρω αν αυτή η ενοχοποίηση έχει και άλλες ρίζες πολύ βαθιές και προέρχεται, είπατε πριν, για επιστημονικό δόγμα. Να το πάμε πάλι στο δόγμα για την ενοχοποίηση του ανθρώπου. Πάμε εκεί που πρέπει, αγαπητή μου κυρία Γκίκα, διότι οφείλουμε ως Ελλήνων Συνέλευσης να αποτυπώνουμε πάνω απ' όλα την πραγματικότητα και την αλήθεια. Και η αλήθεια, δυστυχώς για αυτούς, αποτυπώνεται μόνο με αποδείξεις. Το να ισχυρίζομαι εγώ ότι σας λέω αλήθεια και εσείς να πρέπει να με πιστέψετε, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από όλους μας. Η ουσία είναι μία. Όταν εγώ επιδιώκω να αποτυπώσω την αλήθεια, πρέπει να παραθέσω και τις αντίστοιχες αποδείξεις. Πώς λοιπόν ενεργοποιείται και λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός που προαναφέραμε? Πώς λοιπόν θα βάλουμε τις κοινωνικές ομάδες, τις όποιες κοινωνικές ομάδες, γιατί είπαμε οι ΜΚΟ παριστάνουν το ρόλο των κοινωνικών ομάδων, γιατί ένα τεράστιο κομμάτι της κοινωνίας δεν έχει καμιά απολύτως συμμετοχή, απλά γίνεται μόνο δέκτης της πληροφορίας, όπως ακριβώς την κατασκευάζουν και την παρασκευάζουν εργαστηριακά. Και εννοώ το εξής. Εάν πάμε στο επόμενο κεφάλαιο, θα δούμε ότι σε κάποιους από τους στόχους που αναφέρει η Ατζέντα 21, βέβαια μην ξεχνάμε ότι είναι ένα κείμενο 30 ετών, αναφέρεται και σε πιο πρώιμες εποχές, θα δούμε μόνο
ότι προτρέπει τις κυβερνήσεις να αξιολογούν, να αξιολογεί, να επανεξετάζει, να αναθεωρεί και να εφαρμόζει όπου χρειάζεται προγράμματα σπουδών και άλλο εκπαιδευτικό υλικό με σκοπό την προώθηση της διάδοσης σε άντρες και γυναίκες γνώσεων σχετικά με το φύλο και την αποτίμηση των ρόλων των γυναικών μέσω επίσημης και μη τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και μέσω ιδρυμάτων κατάρτισης σε συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις. Πάντα οι μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι, πώς λέμε, ο Μαϊντανός, που πάει έτσι, παντού. Έτσι. Οπότε μέσω εκπαίδευσης, λοιπόν, πολύ συγκεκριμένης. Δημιουργήθηκαν δηλαδή συγκεκριμένες σχολές, πανεπιστημιακές, συγκεκριμένες ειδικότητες. Έχουμε καινούργιες ειδικότητες, αγαπητοί μου. Μάλιστα. Μην ξεχνάτε, πριν από 3 δεκαετίες περίπου στην Ελλάδα ήταν μετρημένα τα πανεπιστήμια. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια διασπορά σχολών απίστευτη σε όλη την επικράτεια. Βέβαια με το πρόσχημα ότι θα τονώσουμε και την ζωή στην συγκεκριμένη πόλη και πάει λέγοντας. Αλλά έχουμε γεμίσει τον τόπο με καινούργιες εξειδικεύσεις. Είναι προγράμματα σπουδών, ναι, τα οποία επιτελούν ένα συγκεκριμένο ρόλο. Ένας από αυτούς είναι να παράγουν καταρτισμένα στελέχη πάνω σε όλη αυτή την πληροφορία που απορρέει από το δόγμα που προαναφέραμε. Μάλιστα. Έχουμε εξειδικευμένους επιστήμονες της κλιματικής αλλαγής, έχουμε εξειδικευμένους επιστήμονες του φαινομένου του θερμοκηπίου, οι οποίοι οι φουκαράδες το έχουν πιστέψει ότι όντως είναι έτσι. Έχουν σπουδάσει, έχουν εκπαιδευτεί πάνω στο κομμάτι. Έχουν πάρει όλη αυτή την μόρφωση και αποκτήσαν αυτή τη μορφή. Σωστά. Και είναι πεποίθησή τους ότι αυτό το οποίο διδάσκουν, βέβαια υπάρχουν και οι μεν και οι δε, γιατί υπάρχουν και οι επιστήμονες οι οποίοι χρηματοδοτούνται αδρά και κάτω και πάνω από το τραπέζι για να βγάζουν συγκεκριμένες έρευνες και συγκεκριμένες επιστημονικές εργασίες. Μην σωστά το ξεχνάμε αυτό και μπορώ να αναφερθώ και αναλυτικά αν θέλετε. Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι εδώ έχουμε δώσει μια έμφαση στην εκπαίδευση, στην γνώση, ποια γνώση, αυτή που θέλω εγώ να σου δώσω. Σωστά, τις πληροφορίες που θέλω εγώ να σου δώσω. Με το δικό μου τρόπο, από το δικό μου πρίσμα, μέσω οποιονδήποτε ιδρυμάτων μπορώ να ιδρύσω, μέσω συνεργασίας πάντα με μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις βλέπουμε παντού, παντού. Θα το δούμε αναλυτικότερα στο κεφάλαιο των μη κυβερνητικών οργανώσεων, θα εκπλαγείτε με αυτά που θα ακούσετε, θα εκπλαγείτε, γιατί δεν θα μιλήσουμε μόνο σε τοπικό επίπεδο, θα μιλήσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα. Το συμβαίνει με αυτές τις, ΜΚΟ. Από εκεί και πέρα, έχουμε μια ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση του ρόλου των γυναικών. Μάλιστα, κύριε Βλάτσο, ναι. Διαβάσατε και αυτό. Γιατί συμβαίνει αυτό, δηλαδή, γιατί δίνουν τόσο μεγάλο ρόλο στην αναβάθμιση του ρόλου των γυναικών. Ως αδύναμο φύλο, δηλαδή, είναι αυτές που πρέπει να στηριχτούν οι γυναίκες. Εγώ θα το τοποθετούσα λίγο διαφορετικά, κύριε Αγγίκα, και ενδεχομένως να σας απαντήσω με ερώτηση και να απευθυνθώ σε εσάς και να πω το εξής. Πριν από κάποια χρόνια αισθανόσασταν μειονεκτικά σε σχέση με τους άντρες. Ήσασταν στην περιβόητη κλίμακα της ισότητος. Ήσασταν να το πω έτσι, οι ρηγμένοι της υποθέσεως. Δεν ήσασταν επί ίσης όρης. Δεν το αντιλαμβάνομαι αυτό. Για ποιο λόγο θα έπρεπε να αναδείξω έναν ρόλο της γυναίκας υπό την... Τη στιγμή μάλιστα που τουλάχιστον στα 55 χρόνια που βρίσκομαι εν ζωή δεν είδα κάποια διαφορά και κάποια διαφορετική μεταχείριση στη γυναίκα, ούτως ή άλλα. Γι' αυτό ρωτάω, επειδή είναι ένα κείμενο που γράφτηκε πριν 30 χρόνια. Οπότε... Χθες ουσιαστικά. Γι' αυτό ρωτάω και εγώ. Γιατί στην ουσία, κύριε Βλάτσο, υπάρχει μεγάλο θέμα με τις γυναίκες. Αλλά το πώς θέλουν τώρα να μας βάλουν στο παιχνίδι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς.
Αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως, γιατί υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες αφορούν αποκλειστικά και μόνο στις γυναίκες. Στη γυναική δραστηριότητα, στη γυναική αγνώση, στη γυναική επιχειρηματικότητα, στη γυναική συμμετοχή στα κοινά, στη γυναική διαδικασία. Δηλαδή έχουμε δώσει μία συγκεκριμένη έμφαση, λες και οι άντρες και οι γυναίκες είναι κάτι διαφορετικό. Ενώ ουσιαστικά βάλεται ο άνθρωπος. Δεν έχει να λέει αν είναι. Ακριβώς. Αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως, ότι είναι ένα κείμενο που γράφτηκε πριν από 30 χρόνια. Έχουμε το πλεονέκτημα σήμερα να κρίνουμε και εκ του αποτελέσματος, κυρία Γη. Σωστά. Και εγώ θα σας παραπέμψω στο εξής απλό. Έχουμε πλέον γυναίκες οι οποίες κάνουν καριέρα. Έχουμε γυναίκες οι οποίες έχουν κέρυες θέσεις. Το προβλέπει ούτως ή άλλως και η Ατζέντα 21, μέσα στο κεφάλαιο το οποίο συζητάμε, ότι θα πρέπει να φροντίσουν οι κυβερνήσεις να δώσουν την δυνατότητα στις γυναίκες να καταλάβουν υψηλές θέσεις, κέρυες θέσεις, διοικητικές, διευθυντικές θέσεις και πάει λέγοντα. Είναι σαν να οθούμαστε γι' αυτό, δηλαδή, για κάποιο λόγο. Μα φυσικά, δεν το αισθανθήκατε. Δεν το αισθανθήκατε. Και σήμερα... Συνεχίστε την κουβέντα σας, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, έτσι πώς το πάτε. Να τα απαριθμίσουμε εντελώς επιγραμματικά. Γυναική επιχειρηματικότητα. Στην αγροτική οικονομία πάλι προωθούμε προγράμματα χρηματοδότησης για τις γυναίκες που θα ασχολούνται με την αγροτική οικονομία. Πανεπιστημιακές θέσεις. Πάρα πολλές. Πάνω απ' όλα, σε αυτή τη σαθρή μεν, αλλά υπαρκτή σήμερα και εν λειτουργία ελληνική πολιτική σκηνή. Έχουμε πρόσφατο παράδειγμα τις προηγούμενες εκλογές, όπου συμμετείχαμε με τα δικά μας ψηφοδέλτια και ήταν υποχρεωτικό το 40% των υποψηφίων να είναι γυναίκες. Το ξεχνάμε? Όχι, όχι, σωστά. Βλέπουμε λοιπόν ότι γίνεται ένας διαχωρισμός και μια ιδιαίτερη προώθηση γυναικών στο να διαχειρίζονται κάποια πράγματα και στο να ανελίσσονται στην κλίμακα την διοικητική, είτε του κράτους, είτε των επιχειρήσεων, είτε οτιδήποτε άλλο. Το αποτέλεσμα τώρα, μετά από τόσα χρόνια και μετά από τέτοιες γυναίκες καριέρας, οι οποίες ξεχνούν να κάνουν οικογένεια. Μην ξεχνάμε ότι δημιουργήθηκε και μέγιστο ζήτημα. Σε μια ημερίδα με την πρόεδρο της Δημοκρατίας που τελικά ακυρώθηκε γιατί το διαφημιστικό το θεώρησαν ρατσιστικό. Αυτό λέτε. Ναι, ναι. Βεβαίως. Έχουμε λοιπόν μια εξελικτική διαδικασία η οποία μας έχει φέρει σε σημεία υπογεννητικότητος. Ο ρόλος, ο μείζον ρόλος των γυναικών, η καριέρα, η πανεπιστημιακή καριέρα, η επιχειρηματική καριέρα, τα μεταπτυχιακά, οι σπουδές, φτάνει τη γυναίκα στα 40-45 και μετά αδυνατεί να τεκνοποιήσει. Ή αν δεν αδυνατεί να τεκνοποιήσει, ο φόρτος είναι τέτοιος, το άγχος είναι τέτοιο και από ό,τι γνωρίζουμε, οι στρεσογόνες καταστάσεις διαφοροποιούν την ισορροπία του οργανισμού, την ομοιόσταση όπως λέμε. Και τι συμβαίνει? Δυσχεραίνεται η διαδικασία τεκνοποίησης. Και τότε έρχεται η ωραία και περιβόητη ανεξάρτητη αρχή ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Μάλιστα, κύριε Μπλιάτσο. Άρα Δεν λέω τίποτα άλλο. Κοιτάξτε μόνο η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή κατά το κοινώς λεγόμενο εξωσωματική γονιμοποίηση μόνο το τζίρο τον ετήσιο τον οποίο έχει. Κύριε Μπλιάτσο, να πω κάτι εδώ πέρα και δεν ξέρω αν να το σχολιάσουμε μαζί, αν θέλετε διορθώστε με. Ότι μιλάμε ότι οθήθηκαν οι γυναίκες να βγουν προς την εργασία, προς την καριέρα και σήμερα κανένας δεν λέει ότι δεν πρέπει να εργάζονται οι γυναίκες, εννοείται, αυτό δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι ότι δεν είναι επιλογή, είναι πλέον επιβίωση και με τους ρυθμούς και με τα πρότυπα που... είναι στη σημερινή κοινωνία. Γιατί κανένας, φαντάζομαι, δεν εννοείται ότι δεν πρέπει να εργάζονται οι γυναίκες. Όχι βέβαια, ούτε άλλο. Έτσι, για να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό.
μακριά από εμάς οποιασδήποτε τέτοιου είδους απόψεις, έτσι. Εννοείται ότι δεν συζητάμε γι' αυτό. Απλά εδώ προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε. Για ποιον λόγο έχει δοθεί τόσο ιδιαίτερα μεγάλη έμφαση στον ρόλο της γυναίκας? Σωστά. Χρειάζεται κάτι ιδιαίτερα? Εδώ, κυρία Κίκα, θα σας κάνω μια αντιπαραβολή με τις προγραμματικές δηλώσεις της Ελλήνων Συνέλευσης. Για να καταλάβουμε λοιπόν... Και με αυτό θα κλείσουμε για σήμερα, κυρία Μπλιάτσο, την εκπομπή μας. Οπότε πάρτε το χρόνο σας να μας πείτε. Ούτως ή άλλως το υλικό το οποίο έχουμε είναι αστήρευτο, οπότε μπορούμε να συζητάμε για ώρες. Εγώ θα ήθελα να κάνω την εξής αντιπαραβολή, αγαπητή μου κυρία Γκέκα. Η Ελλήνων Συνέλευση στις προγραμματικές της δηλώσεις τοποθετεί τον θήλη άνθρωπο, την γυναίκα δηλαδή, στην θέση που της αρμόζει. Και να το πω σε απλά ελληνικά, η γυναίκα τεκνοποιώντας πληρώνεται τον μισθό της κανονικά από την πολιτεία και έχει μία και μοναδική υποχρέωση. Την ανατροφή, την ορθή, σωστή, αξιακή ανατροφή των τέκνων της. Έως ότου γίνουν 18 ετών και μετά μεταπηδήσει στην εργασία της όπου θα εργάζεται και θα πληρώνεται. Πληρώνεται το μισθό της έως ότου ενηλικιωθούν τα τέκνα της με μοναδικό της προορισμό την σωστή, δίκαιη ανατροφή των τέκνων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ποιο κομμάτι της γυναικείας δραστηριότητας και γυναικείας καθημερινότητας έχουμε ξεχάσει κυνηγώντας μία καριέρα, μία ανέλυξη μέσα στις κυβερνητικές θέσεις, μέσα στις επιχειρηματικές θέσεις, μισθολογικά ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Το ζήσαμε, κύριε Μπλιάτσο, αυτό πληρώνουμε τώρα και γι' αυτό βλέπουμε αυτό που είπατε κι εσείς, που οδηγούμαστε. Και μήπως, δεν ξέρω, οδηγούμαστε στη τεχνητή μήτρα? Μα κοιτάξτε να δείτε, σαν επιμήθειο της εκπομπής, μπορούμε να πούμε το εξής. Εάν δούμε στην διαφάνεια που βλέπαμε στο 24ο κεφάλαιο, στους στόχους και σκοπούς, στο ζήτα κεφάλαιο λέει να εφαρμοστούν επειγόντως, σύμφωνα με τις ειδικές συνθήκες της χώρας, προσαρμοσμένα δηλαδή, μέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες και οι άντρες έχουν το ίδιο δικαίωμα, να αποφασίζουν ελεύθερα και υπεύθυνα τον αριθμό και την απόσταση των παιδιών τους. Ελεύθερα. Ηλικιακά. Έτσι, μάλιστα. Να συναποφασίζουν, λες και ήταν άβουλόνη η γυναίκα. Προσέξτε όμως να δείτε τι βάζουν στο υποσυνείδητο της γυναίκας. Ότι πρέπει να αποφασίζω τον αριθμό των τέκνων. Πόσα θα κάνω. Και σε δηλαδή, τι απόσταση, τόσο καλά, τόσο έχουν δυσδύσεις, ας πούμε, στη ζωή μας. Κύριε Μπλιάτσο. Και περνάει και επικοινωνιακά και μέσα από κινηματογραφικές ταινίες με ωραίες υποθέσεις, έτσι δραματοποιημένες, ότι δεν θέλω ακόμα να κάνω παιδί, μη με δεσμεύεις με ένα παιδί, έχω να κάνω άλλα πράγματα. Και πάει λέγοντας και φτάνουμε σε αυτό που περιγράψαμε προηγουμένως. Να μην σας τρώω άλλο χρόνο σας λοιπόν. Δεν μας τρώτε βεβαίως το χρόνο, μας περνάει πολύ γρήγορα γιατί η συζήτηση μαζί σας είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσα με τον τρόπο που αναλύεται και αποκωδικοποιούμε κείμενα τα οποία ήταν στην κοινή θέα, κύριε Μπλιάτσο. Πλώς κανένας μας δεν είχε ρίξει, τουλάχιστον ως πολίτες εμείς δεν είχαμε ρίξει τη ματιά μας εκεί και κανένας δεν μας τα ανάλυσε. Να μείνουμε εδώ όμως, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, έχουμε συνέχεια. Να σας χαιρετήσω προς το παρόν και καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Να είστε καλά, κυρία Γκέκα, καλό σας βράδυ. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, και εμείς φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Βλέπουμε λοιπόν πώς σχεδιάζονται τα πράγματα για εμάς χωρίς εμάς. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας και να αποκωδικοποιήσουμε το περιβάλλον που ζούμε, γιατί αν κάποιος μπορεί να αλλάξει όλη αυτή την κατάσταση, είμαστε εμείς οι ίδιοι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.